Είναι το 96, του χρόνου θα κλείσουμε πρώτα ο Θεός. Δεν θέλω να λέω και τις μεγάλες κουβέντες. Έτσι όπως είμαστε. Γιατί όπως το είπες, του χρόνου θα κλείσουμε. Θα κλείσουμε πρώτα ο Θεός 20 χρόνια. Θα γίνουμε 20 χρονών. Και έχω τη μεγάλη χαρά, τη ήχη, τιμή, πείτε το πώς θέλετε, να είμαι και από την πρώτη μέρα που βγήκε στον αέρα. Έτσι, έχετε προσωπική οικογενειακή σχέση με τους ανθρώπους του ΜΑΤ. Θέλω να σε πάω όμως στο πρωινό που από πέρσι και ξέρω ότι έχει κλείσει και για φέτος. Είναι το. Όχι, από την πρώτη χρονιά, από πρόπερσι. Πώς πέρασαν τα χρόνια, Εγώ είμαι στο πρωινό από τότε που είναι στον Αντένα. Δεν ήμουν με τα παιδιά στο Μέγκα. Γιατί ήμουν εδώ στην καλή χαρά. Ναι. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Λέω τα τελευταία δύο χρόνια όμως είσαι στην ομάδα. Είμαι μαζί με τον Γιώργο και τη Φέινα και όλη την ομάδα. Και ναι. Του χρόνου δεν θα είσαι. Και ο Γιώργος ανακοίνωσε στον αέρα ότι θα είσαι του χρόνου. Πρώτο Θεός, ναι. Κοίταξε. Καλά, όπως να σου πω. Εσύ και έρθει ο Ουγγαρέζος φοβόμαστε. Έχετε άγχος μεγάλο, έτσι. Εσύ Δημήτρη, ειδικά δεν ξέρεις και ποιο να διαλέξει από τους δύο. Είναι και οι δύο αγαπημένοι. Όχι, δεν ξέρω ποιος κάνει καλύτερα παρέα με το μικρό Γιαννάκη. Έλεος πια έχεις παγωθεί με το μικρό Γιαννάκη. Μα εγώ καλή παγώθηκα. Έλεος μια ευχή δώσαμε, παγώθηκε. Αυτό το ρόλο τον έγινε να λάβει η Σάσα. Η Σάσα είναι σάκος του μπόξι. Πώς είναι σαν συνεργάτης η Φέη και ο Γιώργος? Νομίζω ότι τους γνωρίζεις και εσύ καλά. Γιατί έτσι, να πούμε ότι την πρώτη φορά που γνώρισα εγώ τον Λιάγκα ήσουν εσύ. Το θυμάσαι αυτό? Είχαμε πάει να φάμε ένα βράδυ σε ένα εστιατόριο. Εμείς κάναμε παρέα τότε και λόγω μάτια και τα λοιπά. Και μου λες, θα έρθουν μαζί μας η Φέη με τον Γιώργο. Δεν ήταν παντρεμένοι ακόμα τότε. Που είχαμε πάει σε ένα καλοκαιρινό μαγαζί του Τσιλιχρήστου. Ακριβώς. Είχαμε πάει το. Άκου, λοιπόν, το εσύ, αγάπη μου, κουμπαριά τους έκανες και δεν το θυμάσαι. Τι είναι αυτό? Καλά, κουμπαριά επαγγελματική. Ναι, εγώ τον Γιώργο στην ουσία τότε τον είδα πρώτη φορά. Εγώ είμαι σαν διδυμή να πουλή του να συστήσω τους πάντες και ναι, να συνδυάσω. Μην κοιτάς τώρα που με μια ξενέρωτη που 10 κοιμάται το βράδυ γιατί ξυπνάω σεξ και έχω δύο παιδιά. Αλλά κάποτε ήμουν. Πολύ και ελπίζαμε και εμείς να μας κάνεις καμιά γνωριμία. Παιδί μου, κάποτε ήμουν πολύ του έχω να συνδυάσω τις παρέες, τις γνωριμίες, να γνωρίσω φίλους έτσι αλλιώς. Μια κουμπαριά, κάτι και εμείς. Τίποτα. Εντάξει, η συνεργασία. Εσύ φραγκολιά από ό,τι μαθαίνω δεν έχεις ανάγκη. Η συνεργασία. Ξέρεις, τώρα στο πρωινό μαθαίνω τα αναγκαστικά, ξέρεις. Τα... Ναι, αναγκαστικά. Να κάνω ενημερώνω. Τι. Για κουμπαριά. Α, κουμπαριά, είπες, οκ. Okay. Λοιπόν, η Φέη και ο Γιώργος, τι να πω για τη Φέη και τον Γιώργο, ρε παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλή συνεργασία που έχουμε, γι' αυτό και τη συνεχίζουμε. Πρώτα θέλω να το ξαναπώ αυτό, δηλαδή και για την καλά, πια το λέμε σεζόν. Όλοι για ναι. Κάπου Σεπτέμβριο. Πλέον πια δεν ξέρουμε αν μας ξημερώνει. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Βασικά έχουμε δέσει, θεωρώ, σαν ομάδα. Δηλαδή είναι αυτό που έχετε κι εσείς εδώ. Μπορεί εσύ να πεις κάτι. Εμείς δεν ξεφεύγουμε. Ο Λιάγκας καμιά φορά ξεφεύγει. Μιλάς εσύ αν ξεφεύγεις ή όχι. Όχι, μεταξύ μας δεν ξεφεύγουμε. Α, τι εννοείς, παιδί μου, να ξεφεύγει. Γιατί τώρα όταν σου είπε για την καριέρα με τις δημόσιες σχέσεις ήταν άσχημο. Ναι, αλλά το είπε και το κατάλαβα εγώ εκείνη τη στιγμή. Το είπε πάρα πολύ. Πολύ πιο πριν, το είπε δημόσια παιδιά αυτό, αλλά πολύ πιο πριν είχαμε μιλήσει. Εγώ εκείνη τη στιγμή, να σας πω. Ναι, δεν τον αφήνετε να απαντήσει. Λοιπόν, με το που το είπε, επειδή το ξέρω τον Γιώργο, κατάλαβα το λέω χιουμοριστικά και δεν πειράχτηκα καθόλου. Σας λέω την αλήθεια. Μετά το βλέπω σε αναπαραγωγή παντού και λέω τι έγινε τώρα. Δηλαδή, εμένα τον ίδιο εκείνη τη στιγμή, επειδή ξέρω τον Γιώργο έτσι όπως μιλάει και τα λοιπά, και ξέρω ότι θα το έλεγε επίτηδες, δηλαδή άσχημα. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, και μετά το βλέπω σαν αναπαραγωγή και το συζητάμε και η γυναίκα μου λέει. Και δηλαδή και αυτός το είδε, αισθάνθηκε και ο ίδιος δηλαδή, εκείνη τη στιγμή και μου λέει ήταν χαζομάρα. Δηλαδή, γιατί κατάλαβες, μου λέει το από χιουμοριστικά, το λέω φυσικά και το κατάλαβα. Και απλά επειδή έγινε τώρα αυτό με τα Kardashians, με αφορμή αυτό που είπε ο Γρηγόρης, βγήκε και είπε αυτό το πράγμα. Είχε άδικο. Λοιπόν, το είχαμε δηλαδή, δεν υπήρξε παρεξήγηση ποτέ μεταξύ μας πάνω στο κομμάτι αυτό. Αλήθεια, okay. Στο συγκεκριμένο δεν υπήρξε άλλη φορά που μπορεί, επειδή έχει ένα δικό του.